Λοιπόν, ρώτησα πριν τη διαφημίση τον Αλέξανδρο. Γιατί πιστεύεις ότι δόθηκε αυτός ο τίτλος, Λεωφορείο Πόθος. Τι σημαίνει, δηλαδή, εσύ για κάντε μου μια ελεύθερη μετάφραση, πώς μπορεί να βγει και αυτός ο τίτλος. Καταρχάς, αναφέρεται μέσα στο έργο λέγοντας ότι είναι ο τίτλος του λεωφορείου που τη φέρνει, είναι γειτονιές στη Νέα Ορλεάνη. Τι γειτονιά, Πόθος. Desire, ναι. Υπάρχει γειτονιά Πόθος. Επίσης, ναι. Προφανώς υπήρχε μια τέτοια κατάσταση στη Νέα Ορλεάνη. Επίσης, αναφέρεται στο γεγονός. Κάποια στιγμή μέσα στο έργο που υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ για τον Κοβάλσκι, μεταξύ των δύο αδελφών, ότι εγώ λέει, ξέρεις πως, ότι έχω χάσει τον πόθο για τη ζωή. Και ποιος το είπε αυτό? Η Μπλάνς, όλα αυτά που μου έχουν συμβεί. Και λέει και ο Κοβάλσκι είναι βίος, θέλει να με διώξει από το σπίτι και λέει εσύ λέει, το έχεις, και, λέει, όπως, λέει, και εδώ λέει, με έφερε αυτό το λεωφορείο της γειτονιάς σας, που λέγεται εντελώς συμπτωματικά Λεωφορείο Πόθος, και κάνει τη σύγκριση πολύ έξυπνα, την αντίστοιξη μάλλον ο συγγραφέας. Και λέει η Στέλλα, έχεις ανέβει ποτέ σε αυτό το λεωφορείο? Αυτό λέει το λεωφορείο με έφερε εδώ. Αυτό το λεωφορείο που μιλάει για τον πόθο, αλλά εγώ που δεν μπορώ να τον ζήσω πλέον. Γιατί η Μπλάνς φτάνει με ένα λεωφορείο. Με ένα λεωφορείο φτάνει στο σπίτι. Έχει τις βαλιτσούλες, τα ρούχα της, τα ωραία. Φτάνει αυτό το λεωφορείο. Αυτό και λέγεται Λεωφορείο Πόθος το έργο. Πολύ έξυπνο. Για πάμε να δούμε λίγο από την πρεμιέρα. Για πάμε. Στέλλα! Τι έγινε, έπεσες μέσα? Θα σου φέρω με χοντροκομμένο. Η Στέλλα μου έχει μιλήσει πολύ για σένα. Ήσουν παντρεμένη. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που παρουσίασε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας, το έργο του Tennessee Williams Λεωφορείο Πόθος ανέβηκε για περιορισμένες παραστάσεις στο Θέατρο Ηλίς και Ντενίση. Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, ήταν όλοι εκεί και τίμησαν με την παρουσία τους τους πρωταγωνιστές Κάτια Γέρου και Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης Βόγλης, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Νίκος Περάκης, η Κοραλία Καράντη με το σύζυγό της Γιώργο Γιάννη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Άννα Ανδριανή. Φτιάξαμε έτσι μια ομάδα όπου δουλέψαμε με πολύ προσοχή και πολύ. Και ξέρεις, η δουλειά σε δένει. Δεν είναι ότι εύκολα μπορείς να αγαπάς τους συναδέλφους κτλ. Αλλά αν η δουλειά δεν είναι αρμονική, αυτή η αγάπη χάνεται. Εμείς δουλέψαμε πολύ αρμονικά μεταξύ μας. Και δύο από τους βασικούς ρόλους, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης που κάνει το Στάνλι και η Λέκτρα Νικολούζου που παίζει τη Στέλλα, ήταν μαθητές μου στη Σχολή της Θεάτρου Τέχνης και έτσι μου αρέσει πολύ που παίζω μαζί τους και τους καμαρώνω και τους αγαπώ. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Αλέξανδρο τον Μπουρδούμη? Υπέροχο. Υπέροχο. Είναι ένας υπέροχος συνάδελφος, άνθρωπος, φίλος. Υπέροχο. Τι είναι αυτό που τον κάνει ξεχωρίζει από τους νέους ηθοποιούς της γενιάς του? Ότι ακούει. Ακούει, βλέπει, επικοινωνεί. Δεν είναι δηλαδή μόνο στον εαυτό του. Μπορεί και δίνει ο Αλέξανδρος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίο παιδί ο Αλέξανδρος. Πολύ, πολύ καλός συνάδελφος. Είναι πολύ απλός. Είναι πολύ ευχάριστος. Έχει πολύ χιούμορ, πολύ γέλιο. Γελάμε πολύ. Και είμαστε και στο ίδιο καμαρίνι. Είναι πολύ όμορφο να είσαι με τον Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο συνεργάστηκα και στον Άμλετ. Όταν είχα πρωτοβουλία από τη σχολή, ήμουν κοντάρι τότε που λέμε ο Αλέξανδρος είχε καλό ρόλο. Με τον Αλέξανδρο τυχαίνει να είμαστε και συμπαίκτες στο ποδόσφαιρο, οπότε έχουμε μια αντρική έτσι σχέση ωραία και διασκεδάζουμε και πολύ στη σκηνή, αν και το έργο δεν είναι και τόσο εύκολο. Παρ' όλα αυτά εμείς περνάμε καλά και δεν το λέω για να βαφκαλιστούμε, είναι μια αλήθεια αυτό. Στέλλα! Τι φωνάζεις έτσι? Γεια σου! Τι είναι αυτό? Κρέας! Φέρε μου την πίτα για το bowling. Να έρθω να σας χαζεύω. Είναι μια πολύ ρεαλιστική Μπλάνς αυτή που παίζει Κάτια Γέρου. Εξαιρετική, ξεπήθηκε όλο το έργο. Και ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης είναι εξαιρετικός και πολύ λαμπερός πάνω στη σκηνή, αλλά και όλος ο θείασος. Τέτοια έργα θέλει πια ο κόσμος. Θέλει ωραία κείμενα, δυνατά. Λατρεμένο έργο, μεγάλη ρόλη, σπουδαία, τυχερά τα παιδιά όλα που συμμετέχουν. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Τώρα είναι και φίλος μου ο Αλέξανδρος και ήρθα και γιατί με κάλεσα, αλλά γενικώς βλέπω πολύ θέατρο. Η παράσταση μου φαίνεται εξαιρετική. Ο Βασίλης ο Νικολαίδης είναι σκηνοθέτης με τον οποίο έχω δουλέψει σε τραγωδία παλιότερα. Κάτια Γέρου είναι έξοχη. Ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης υπέροχος. Πραγματικά να έρθει ο κόσμος να τη δει. Τρομερές ερμηνείες. Ναι, εγώ έχω συγκλονιστεί. Ήταν πολύ όμορφα. Πέρασε πάρα πολύ ωραία σήμερα. Για να σε γοητέψει εσένα, μία γυναίκα θα πρέπει να... Να παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Ακριβώς. Να παίζει με ανοιχτά.
τα χαρτιά. Βλέπεις, η ζωή είναι τόσο γεμάτη από υπεκτηγές. Πάντως τα τελευταία σεζόν κάνεις, παίζεις όλους σε τέτοιου τύπου έργα. Δεν ξέρω αν λέγονται αυτά ρεπερτορίου, ναι. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Είμαι και πολύ τυχερός ο παίζος σε έργα ρεπερτορίου και πολύ μεγάλα έργα. Η Όπερα της Πεντάρας, και όσο φάτε τη Βιρτζίνια Γουλφ, Λοκαντιέρα του Γκολντόνι και παλιότερα και άλλα έργα, Σέξπιρ, Μολιέρο, Λόρκα. Γιατί παίζω? Γιατί είναι ό,τι καλύτερο για ένα νέο ηθοποιό. Είναι η βάση του θεάτρου, η βάση της υποκριτικής. Σαφώς έχω πολύ ενδιαφέρον να παίξει και σε μοντέρνα και καινούργια έργα. Αν και το καινούριο, στη δική μας τέλος πάντων δουλειά, δεν είναι πάντα και πάρα πολύ καλό. Είναι δύσκολο το θέατρο και η γραφή του θεάτρου. Δεν γράφονται πολλά καλά καινούργια έργα. Είτε ελληνικά είτε ξένα. Καλό είναι αυτό που ο κόσμος πάει και το βλέπει και κάνει επιτυχία, ή καλό είναι αυτό το οποίο εσείς ή του χώρου αυτό του είναι, ναι. Καλό, δεν ξέρω, με έχετε μπερδέψει. Ναι, λέει, αυτό είναι ένα... Μπορώ να πάω να δω μια παράσταση και ακριβώς. Να ενθουσιαστώ. Ναι, ναι. Και να λέμε τώρα, βγει αύριο ο Θοδωρής και να πει σιγά το πράγμα. Εύκολες ατάκες, εύκολο γέλιο. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ, φώναζαν ή η σκηνοθεσία ήταν αργή. Δεν ξέρω, λέω τώρα. Αλλά εγώ έχω περάσει φανταστικά. Υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Ο καθένας κάνει την κρίση σου. Την κρίση του. Την κρίση του. Και από εκεί και ύστερα. Δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτό ακριβώς που μπορεί να φέρει τον κόσμο τελικά στο θέατρο. Σίγουρα όλα ξεκινάνε από το καλό έργο. Και ένα τέτοιο έργο σίγουρα είναι το Λεωφορείο Πόθος. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγαμε για τον Θοδωρή πριν στο διάλειμμα, ότι επειδή είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστιο, είναι μεγάλο και δεν είναι μόνο τύποι, είναι χαρακτήρες, μιλάει για μια ολόκληρη εποχή, μιλάει και ακόμα και για την εποχή. Την εποχή θα μπορούσε να μιλήσει για την εποχή τώρα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να λεγόταν, ξέρω εγώ, ο Αντώνης, η Μαρία. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ζωντανό το κείμενο μέσα στα μάτια του θεάτη. Δεν είναι κάτι παλιό, ξέρεις, κάτι που φέρνει, είναι ένα ρετρό έργο. Τώρα από εκεί και ύστερα... Εσύ πού θα πας μετά από αυτό το έργο και όλα τα προηγούμενα που έχεις παίξει? Δηλαδή υπάρχει καμιά περίπτωση, λέμε τώρα το καλοκαίρι, να σε δούμε σε ένα έργο φρέσκο, καινούριο, μακάρι. Σημερινό? Μακάρι, έχει τύχει να δουλέψω και με τον Ρίγα Αποστόλου, με την Κάτι Τζανδουλάκη στο Παρακαλώ Ας Μείνει Μεταξύ Μας, λέω τώρα, αναφέρω ένα παράδειγμα. Δεν έχω στεγανά σαν καλλιτέχνης, ψάχνομαι. Αν δω κάτι που με ενδιαφέρει, και όλα ξεκινάνε και από τις συνεργασίες. Δεν είναι ότι υπάρχει μόνο ένας ρόλος. Σαφώς ένας ρόλος αυτός που θα σου προκαλέσει το ενδιαφέρον να παίξεις, αλλά και είναι και με ποιον θα παίξεις αυτόν τον ρόλο. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο, με αφορμή το έργο. Μια γυναίκα σαν την Μπλάνς σήμερα, αν τη γνώριζες εσύ, ο Αλέξανδρος. Ναι. Δηλαδή μια γυναίκα που παραπέμπει σε άλλη εποχή, είναι λίγο χρησιμοποιημένη, είναι λίγο νεροπόλα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πιο μεγάλη σε ηλικία από σένα. Πώς θα τη φερόσουν, θα τη λυπώσουν λίγο? Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα τη λυπόμουν. Σίγουρα θα με παρεξένευε. Θέλω να σου πω τι πλάσμα είναι αυτό. Κάτι κρύβεται από μέσα. Έχει ένα περίεργο. Λέγαμε και με τον Άρη πριν και με κοίταζε ότι έχει ένα περίεργο χιούμορ υποδόριο το έργο. Χιούμορ που το οποίο ίσως και ο θεατής το γελάει με κάποια πράγματα, γιατί ξορκίζει το κακό που βλέπει, που θα συμβεί ίσως για αυτούς που ξέρουν το έργο, για αυτούς που δεν ξέρουν το έργο. Αλλά δεν ξέρω πώς θα την αντιμετώπιζα. Σίγουρα θα ήμουν. Θα πήγαινες προς τα αυτήν ή θα εφεύγες τα σύνορα? Νομίζω ότι είναι ένα εγωιτευτικό πλάσμα. Σίγουρα θα με έλκυε στο να τη γνωρίσω, να δω τι είναι αυτό το πλάσμα, και γιατί είναι σου προκαλεί έτσι μια γοητεία. Το φέρσιμό της στον χώρο, η παρουσία ενός τέτοιου πλάσματος όπως είναι η Μπλάνς, έχει μια γοητεία. Παρόλη την ηλικία της, δεν έχει να κάνει αν είναι νέα ή είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Έχει μια γοητεία. Έχει τύχει να γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο αυτό που λέμε σε εισαγωγικά κουνημένοι. Δηλαδή, το λέω ίσως λαϊκά τώρα, αλλά δεν στέκουν καλά. Αλλά για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό και αυτό σου προκαλεί. Μεγαλύτερη περιέργεια να μάθεις τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ερωτεύσιμη τύπη αυτή? Σαφώς είναι ερωτεύσιμη τύπη. Είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρες. Μην το λες για όλους, γιατί για άλλους μπορεί να είναι αποθητική. Έχεις συναντήσει κανένα τέτοιο χαρακτήρα στη ζωή σου? Όχι ακριβώς, το περίπου, ναι. Αλλά έχω γοητευτεί από τέτοιους χαρακτήρες. Έχεις ερωτευτεί τέτοιο χαρακτήρα? Όχι, να μπω έτσι τόσο να ερωτευτεί. Καλά, μην πάμε και στα άκρα τελείως σε κάθε περίπτωση. Αλλά έχω γοητευτεί από ανθρώπους ιδιαίτερους, οι οποίοι ίσως και στη ρουτίνα της καθημερινότητας να μην τους έδινες και πολύ σημασία. Αλλά πάνω στη δουλειά, και μιλάω για τη δική μου δουλειά που είναι και μια δουλειά που έχει ένα σώρο καλλιτέχνες, όχι μόνο τους ηθοποιούς, που τους γνωρίζεις και γοητεύεσαι. Δηλαδή είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, είναι ιδιαίτερες ικανότητες. Υπάρχουν γυναίκες ηθοποιοί σαν την Μπλάνς που να έχεις γνωρίσει στην Ελλάδα?
Γυναίκες ηθοποιούς. Το γέλιο ήταν πονηρό. Έχω ακούσει για ηθοποιούς γυναίκες ηθοποιούς που είχαν μία... Έναν ακισμό. Έναν ακισμό, σαφώς. Δεν έχει τύχει να συνάντησω. Και επειδή έχω παίξει με αρκετές πρωταγωνίστριες, οι περισσότερες ήταν... Στέρες. Ναι, στέρες ακριβώς. Λοιπόν, ο πατέρας σου είχε πει να αλλάξει το επίθετό σου και εσύ του είχες πει ότι με αυτό το όνομα θα σε κάνω περήφανο μία μέρα. Ναι, ναι. Το είχα πει αυτό, ναι, κάποια στιγμή. Επίσης ο πατέρας σου είχε πει, μην τυχόν και πας και παντρευτείς μικρός. Από τα 40 και πάνω να το σκέφτεσαι. Πες τα όλα τώρα. Έχει κάνει δικά του λάθη. Ήταν ο πατέρας μου χθες στην πρεμιέρα. Ναι, ήταν, γι' αυτό σε ρωτάω. Η Βίβιαν. Και μίλησε μαζί του. Μίλησε και θα το δούμε στο βίντεο, αλλά... Αυτό έχει πλάκα. Μπράβο, αυτό έχει πολύ πλάκα. Τώρα θα γελάσουμε... Πες μου λίγο κάτι. Πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ζει στο εξωτερικό. Γιατί θυμάμαι ότι μου είχες πει κάποια στιγμή ότι πήγες... Δεν πάω να τους συγκρατήσω, είχα βγει και εγώ και την... Έλεγε, είχε μπει σε συνέντευξη και μιλούσε. Έλεγε, ωραία πράγματα είπε ο άνθρωπος. Περήφανος είναι για σένα. Και ναι, για ότι ακολούθησες αυτό που αγαπάς και κατάφερες να πας τόσο πολύ καλά. Ναι, με άφησε και οι δύο γονείς μου με αφήσαν να κάνω αυτό που ήθελα. Αυτό είναι ο αλήθεια. Πατέρας σου δεν ζει στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Ζούσε πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Λοιπόν, για πάμε να τον γνωρίσουμε. Να δούμε καταρχήν μοιάζεται. Πώς είναι ο μπαμπάς. Όχι, για να το δούμε. Μεγαλωμένος στο παλαιό Φάλιρο, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμησε από μικρός ακόμα, όταν έπαιζε στις γειτονιές με τους συμμαθητές του, δημιουργούσε μοναδικά σκετσάκια όπου συμμετείχαν όλοι μαζί και πάντα εντυπωσίαζε με τις ιδέες του. Συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου, στις παραστάσεις και στη χοροδία, με σκοπό πάντα να γλιτώσει λίγο χρόνο από τα μαθήματα. Για όλα αυτά, καθώς και για άλλες στιγμές του Αλέξανδρου, μας μίλησε ο πατέρας του, κύριος Στάσος Μπουρδούμης με καμάρι, όταν το συναντήσαμε στην πρεμιέρα της παράστασης «Λεωφορείο ο Πόθος». Συγκινήστε όταν τον βλέπετε. Ναι, τον έχω... Έχω δύο γιους. Αλλά αυτός είναι ο πιο μικρός και του έχω... Όχι, τα παιδιά τα αγαπώ και τα δύο. Αλλά επειδή είναι αρτίστας, του έχω αδυναμία. Όταν μου είπε «θέλει να γίνει ηθοποιός», τα 18, τα έβγαλε το λύκειο, του λέω πήγαινε. Αλλά σε θέλω όχι δεύτερο, πρώτο, του έλεγα. Και δόξα τω Θεώ, πάει πολύ καλά. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που το έχετε δώσει? Να προχωράει στον δρόμο με το κεφάλι ψηλά, να είναι περήφανος. Όταν έπαιξε τον Γκρις με το Φραγκούλι το 97. Πάω και βλέπω Μάριο Φραγκούλι, Αλέξανδρο Μπουρδούμη και άλλοι 25 από κάτω. Του λέω, κοίτα, τον Μπουρδούμη δεν σου πάει. Πρέπει να βρούμε ένα άλλο μας. Λατινικό, ξέρω εγώ. Όχι, μου λέει, δεν αλλάζω τίποτα. Μου το έχουν πει και άλλοι. Με αυτό το όνομα, λέει, θα προχωρήσω και θα σε κάνω μια μέρα περήφανο. Έτσι μου λέγε μικρός. Του έχω πει να μην παντρευτεί μικρός. Του έχω πει μέχρι τα 40 πρέπει να έχει παντρευτεί. Να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια πλέον. Παιδιά, οικογένεια. Και θα γίνει και καλός πατέρας γιατί είναι πολύ ευαίσθητος. Δεν μπορεί να μην έχει σκεφτεί εναλλακτικό επώνυμο στη ζωή σου. Ναι, πολλά. Για πες ένα. Το κλασικό που λέγανε Δουμάς, αλλά λέγω παιδιά. Αλέξανδρος Δουμάς είχε. Τραγικό. Το πιο εύκολο ήταν το Δούμης. Δούμης. Αυτό ήταν το πιο εύκολο. Το Μπουρδού δεν λέει. Αλλά δεν ξέρω πώς μου καρφώθηκε, ίσως. Αντρώθηκα και σε μια σχολή όπως ήταν το θέατρο τέχνης που αυτά τα πράγματα δεν είχαν σημασία. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Με λέγανε και από μικρό ο Μπουρδουμάκος. Κάποιοι φίλοι με φωνάγανε τον Μπουρδουμόσκυλο. Για να δω έτσι. Κάποιο. Γελάς Βένια, γελάς. Ξέρει Βένια, γελάσαμε σήμερα πάλι. Και εμείς Μπουρδουμάκος έλεγα. Ναι, Μπουρδουμάκος, εσύ μου το έχεις πει, είδες, πηγαίνει από μόνο του. Έχει ένα μπουμπουμπουμπουμπουνιστό, έτσι. Μπουρδουμπουμπουμπουνιστό. Σου λέει ποιος έφτασε ο Μπουρδούμης, ρε παιδί, Μπουρδούμη, να. Δεν έλεγε Μπουρδούμης, Μπουρδούμης, Μπουρδούμης. Κάποια στιγμή μένει, είναι χαρακτηριστικό. Ναι, ή θα μείνει ή θα εξαφανιστεί το όνομα. Πώς γνωριστήκαμε, ρε παιδί μου, πώς ήρθε για πρώτη φορά στην εκπομπή και τον πρωταγνωρίσαμε, που δεν μπορούσα να ξεχωρίσω μια μέρα που κάναμε αυτή την κουβέντα με την Κατερίνα. Ποιος είναι ο Μπουγιούρης, ποιος είναι ο Μπουρδούμης. Ποιο είναι, και μου λέγανε. Τα πρόσωπα. Μα δεν τα πρόσωπα τα καθόλου ο... μεταξύ του. Ο Ζήκο τα πρόσωπα με τα. Πώ τα λέγει ο Ζήκο, κάπω το λέγει. Κνατάκια. Ναι, ναι. Και τι έλεγα στον πατέρα μου ότι δεν έχουν σημασία τώρα τα ονόματα. Αν είναι να προχωρήσω σε αυτή τη δουλειά, θα προχωρήσω. Το 97, από το 97, ε. Μάγκα σου, πατέρα. 97, Αλέξανδρε. Ναι, ακριβώς. Εσύ ο Φραγκούλης και άλλοι 25 από κάτω.